Τα πλαστικά είναι πολύ επικίνδυνα για το περιβάλλον μας. Σε μια επικοδομητική συνάντηση προχώρησε ο Δήμος Ζακύνθου με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο νησί στην προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει ένας προγραμματισμός για το ερχόμενο καλοκαίρι και να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός σε πολλές περιοχές του νησιού, τόσο για την πυροπροστασία όσο και για την καθαριότητα. Η σημερινή συνάντηση ήταν να ευαισθητοποιήσουμε γενικότερα και να περάσουμε ένα μήνυμα για τον εθελοντισμό. Νομίζω ότι η Ζακυνθινή είναι ευαισθητοποιημένη, όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε το να οργανωθούν αυτές οι ομάδες οι οποίες μπορούν να φέρουν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Οι εθελοντικές οργανώσεις που έλαβαν μέρος στη συνάντηση ήταν η ομάδα πυρασφάλειας Κεριού, Πεύκος, η Ιόνια Νέκο, η εθελοντική ομάδα Ζακύνθου, η Ζάκυνθος Ινφόρμερ, η Ζάκλινθος και η Αερολέσχη Ζακύνθου. Όλες έστειλαν το μήνυμα του εθελοντισμού και αναφέρθηκαν σε όλα όσα μπορούν να γίνουν μέσα από δράσεις για το καλό του τόπου. Και έχει και την ενέργεια να μπορεί να τη διοργανώσει όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε διάσπαρτη η Ζακυνθινή. Χάνει την αποτελεσματικότητά του γιατί είμαστε μικρές ομάδες, μικρές τσέπες. Υπό μία ομπρέλα, μία ηγεσία, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Η επιτυχία όσο αφορά να στηρίξουμε τις πυροσβέστες πέρυσι. Έχουμε και επίσης μαζέψει και δώρο για τον πυροσβέστον 92 ζευγάρια μπότες, που ήταν ένα μεγάλο έργο. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει τέτοιο έργο μόνο ένας άτομο και θέλει προσπάθεια από όλους. Η πυρασφάλεια ήταν ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά την συνάντηση των ομάδων με την Δημοτική Αρχή, αφού η Ζάκυνθος πληγώθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα πράσινου και προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Ήταν επιδικομονητική. Γνώρισα ανθρώπους που δεν ήξερα ότι υπάρχουν και μέσα από αυτό πιστεύω ότι θα βγει κάτι καλό για όλη τη Ζάκυνθο. Έχουμε προβλήματα με τη Φράπορ, το γερμανικό αεροδρόμιο που είμαστε εγκλωβισμένοι, αλλά έχουμε δρομολογήσει ήδη που θα αρχίσει και αντιπυρική περίοδος από 1η-5η του 2018 να έχουμε στη διάθεσή μας και ελικόπτερο διθέσιο, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στο νησί, το οποίο θα απογειώνεται από δικό μας αεραθλητικό χώρο. Οι συναντήσεις ανάμεσα στις εθελοντικές ομάδες και τον Δήμο Ζακύνθου αναμένεται να συνεχιστούν ώστε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση εν ώψη του καλοκαιριού και να προστατευτεί το φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον.